Κίλλερ για Γερά Νεύρα. Εξελίσσονται πλέον οι έρευνες στην Κόκκινη Λίμνη, καθώς το γεωγραφικό σύστημα αναφορά Σόναρ ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα την καταγραφή των δεδομένων του πυθμένα της Κόκκινης Λίμνης, όπου σύμφωνα με τον ισχυρισμό του καθομολογία κατά σειρώη δολοφόνου βρίσκονται μέσα σε ταξιδιωτικές βαλίτσες η σωρή της 30χρονης Μαρή Καρβαλτές από τις Φιλιππίνες και της 8χρονης Έλενας Ναταλίας από την Ρουμανία. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η ΕΜΑΚ, τα μέλη της ιδιωτικής εταιρείας Μπρασάλ που συμμετέχει στις έρευνες, καθώς και το Σόναρ με τον Ισπανό υδρογράφο χειριστή του, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί αρχικά στη λίμνη του Μεμή στο Ξηγιάτο και στην συνέχεια στην Κόκκινη Λίμνη για την τελική προετοιμασία. Το Σόναρ, σύμφωνα με τον χειριστή του, χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν σε παρόμοια φύσεως υπόθεση με μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα θα είναι υψηλής ευκρίνειας, 3D συγκεκριμένα του βυθού. Οποιοσδήποτε στόχος εντοπιστεί θα εξεταστεί σχολαστικά και περαιτέρω από την ομάδα των δυτών. Οι έρευνες διαχωρίστηκαν σε 4 στάδια, της άρρωσης, της καταγραφής, της ανάλυσης και τέλος εάν υπάρξει αποτέλεσμα της ανάσυρσης. Η έρευνα του Δίτη θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των υδάτων και ως εκ τούτου την Δευτέρα αναμένεται νέα ανάλυση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Στην τελική φάση της κατάδυσης θα χρησιμοποιηθεί και η ρομποτική κάμερα, η οποία θα μεταδίδει απευθείας την εικόνα από τον πυθμένα της Κόκκινης Λίμνης. The survey results are processed. It will be our job. Μετά τη διαδικασία της άρρωσης είναι δική μας δουλειά να ερευνήσουμε τους πιθανούς στόχους και στις δύο λίμνες, τόσο με τη ρομποτική κάμερα όσο και με δίτες. Ανάλογα φυσικά από το σημείο που θα εντοπιστεί και τις συνθήκες που θα επικρατούν τη δεδομένη στιγμή στην Κόκκινη Λίμνη. Στο μεταξύ, ο απερχόμενος Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου, μιλώντας σε ελλαδικό ραδιοφωνικό σταθμό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το Σόναρ θα εντοπίσει αν υπάρχει πτώμα στο Μιτσερό και στο Ξηγιάτο. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο 35χρονος σύλλαρχος βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια ποινή φυλάκισης. Αύριο, ο 35χρονος οδηγείται εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για ανανέωση του διατάγματος κράτησής του.